στο πρόγραμμα και στο στόχο διεύρυση και ενσωμάτωση των πανεπιστημίων, αλλά και των κόμβων όπως εμείς μεταφερθήκαμε στο Δημοκρίτιο, υπάρχει μια χρηματοδότηση πράγματι, αλλά η χρηματοδότηση αυτή είναι προς το πανεπιστήμιο. Η χρηματοδότηση αυτή που φαίνεται μεγάλη, 5,8 εκατομμύρια, θα μοιραστεί σε διάφορες πόλεις στο πανεπιστήμιο. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι, ναι. Δεν είμαστε όμως παραπονωμένοι, διότι από τα 5.800 τα 2,5 εκατομμύρια θα έρθουν στην Καβάλα για υποδομές, για βελτίωση υποδομών. Κάτι που έχει να συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τα χρειαζόμαστε τα χρήματα αυτά, να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε και να ομαλοποιήσουμε τις υποδομές μας, οι οποίες πονάνε αυτή τη στιγμή. Σωστά. Σωστά, όντως. Λοιπόν, και το κτηριακό κατά κύριο λόγο. Το κτηριακό, ναι. Ναι, ναι. 2 εκατομμύρια είναι για το κτηριακό. Mm. Μισό εκατομμύριο θα πάει στη Δράμα. Mm. Όχι από τα 2,5, από τα 5,800. Από τα 5,800. Ένα εκατομμύριο θα πάει για ένα υπολογιστικό κέντρο που θα γίνει στο Δημοκρίτιο και θα εξυπηρετεί όλους τους κόμβους. Mm. Και 1,8 θα πάει για ένα κέντρο καινοτομίας που θα γίνει στην Ξάνθη, γιατί είναι το Πολυτεχνείο εκεί και ξέρετε, ναι, παράγονται καινοτόμα προϊόντα και πρέπει αυτά να υποστηρίζονται με πολύ μεγάλη τεχνολογία. Άρα κύριε Μαρετινέ, 2,5 εκατομμύρια θα δοθούν αποκλειστικά και μόνο στον κόμβο της Καβάλας, από ό,τι καταλαβαίνω. Αποκλειστικά και μόνο στα κτίρια αυτά της Καβάλας που βλέπετε. Μάλιστα. Να μην στάζουν, να ομαλοποιηθούν, να. Και από ένα άλλο πρόγραμμα που αφορά τα πανεπιστήμια Αριστείας, άλλα 2 εκατομμύρια θα δοθούν στην Καβάλα κυρίως για αλλαγή εξοπλισμού. Όπου χρειάζονται καινούργια θρανία, καινούργια αμφιθέατρα, καινούργια οτιδήποτε φαντάζεστε, να προσθεθούν και αυτά στην καινούργια προσπάθεια που κάνουμε, ώστε να σταθούμε πολύ ψηλά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως το απαιτεί έτσι και το όραμα αυτό που σχεδιάζουμε.